Τη σημερινή μα ημερίδα. Καλώ ήρθατε στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και στην πρωτοπορία που έχουν εφαρμόσει τα τελευταία 6 χρόνια για να διαδώσουν τι νέε τεχνολογίε μέσω τη Microsoft σε όλα τα σχολεία και του εκπαιδευτικού. Σε αυτή την στήλη τη σημερινή μα ημερίδα θα παρακολουθήσουμε διάφορε καινοτομίε και εφαρμογέ των εργαλείων τη Microsoft. Μαζί μας στο πρώτο κομμάτι θα βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, η κυρία Ζέρβα Ευαγγελία και η κυρία Καραμανόλη Κατερίνα. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Οι συνάδελφοι θα χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα Dinially και θα δείξουν και την εφαρμογή της εργαστήρια δεξιοτήτων. Η κυρία Ζέρβα είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχει ένα πλούσιο βιογραφικό σε σεμινάρια και ημερίδες τα οποία έχει παρακολουθήσει, τόσο στις νέες τεχνολογίες, όσο και σε πληθώρα άλλων θεμάτων. Εργάζεται στα εκπαιδευτήριά μας τα τελευταία 2 χρόνια και έχει και επίσης εμπειρία και σε άλλα εκπαιδευτήρια τα παλιότερα χρόνια. Η κυρία Καραμανόλη, επίσης από αυτός του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και φιλόλογος και η ίδια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εργάζεται τα τελευταία χρόνια και εκείνη ως δασκάλα της Τετάρτης Δημοτικού. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά, καθώς και έχει επιστοποιήσει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα τελευταία χρόνια και για τις δύο συναδέλφους, το εκπαιδευτικό τους ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις νέες τεχνολογίες. Ο λόγος εσάς, αν υπάρχει οποιαδήποτε απορία, το chat θα είναι ενεργό. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε αργότερα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ πέρα μαζί μας. Θα μιλήσουμε για τα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπως είδατε και στον τίτλο. Η έναρξη των εργαστηρίων δεξιοτήτων πέρυσι οδήγησε πολλούς εκπαιδευτικούς στην ανάγκη έβρεσης νέων τρόπων παρουσίασης αυτών των μαθημάτων, καθώς το πρόγραμμα σπουδών και το περιεχόμενο των εργαστηρίων δεξιοτήτων δεν ευνοείται από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Έτσι λοιπόν, ανακαλύψαμε την πλατφόρμα Genially και προσαρμόσαμε τη διδασκαλία μας μέσω αυτού του εργαλείου. Θα μου δώσετε 2 λεπτά να κάνω μία κοινή χρήση της οθόνης για να βλέπετε κι εσείς την οθόνη μου. Κυρία Ζέρβα, φαίνεται η παρουσίαση? Ναι, ναι, κανονικά. Okay. Στο πρώτο μέρος θα σας μιλήσω εγώ λίγο για την πλατφόρμα Genially και για το τι έχουμε κάνει εμείς στην Τετάρτη Δημοτικού στα εργαστήρια δεξιοτήτων και στη συνέχεια η κυρία Ζέρβα θα σας δείξει πρακτικά πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια διαδραστική κάρτα Genially. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι όσοι έχετε λογαριασμό στο Microsoft Learn μπορείτε να βάλετε τους κωδικούς που έχουμε εδώ πέρα μπροστά για να πάρετε τους πόντους συμμετοχής στην ημερίδα. Θα περιμένω λίγο να τους σημειώσετε όσοι χρειάζεστε. Κυρία Φιντάνη, πώς μπορούμε να τους γράψουμε στο chat για να μην καθυστερήσω? Ναι, ναι, φυσικά θα τους σημειώσω εγώ. Ωραία. Μπορείτε να συνεχίσετε την παρουσίαση. Τέλεια. Λοιπόν, καταρχάς, για όσους δεν τη γνωρίζουν, τι είναι η πλατφόρμα Genially? Η πλατφόρμα Genially είναι ένα online εργαλείο με το οποίο μπορεί κανείς να δημιουργήσει σταθερές και διαδραστικές εργασίες, όπως είναι οι παρουσιάσεις. Παρουσιάσεις όπως αυτές του PowerPoint, αλλά με πιο διαδραστικό τρόπο. Διαδραστικές κάρτες, αφίσες, γραφήματα, quiz, αλλά και δωμάτια απόδρασης. Είναι ένα εργαλείο που προσαρμόζεται σε όλα τα μαθήματα. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο στο εργαστήριο δεξιοτήτων. Εμείς το έχουμε χρησιμοποιήσει και στα μαθηματικά και στη γλώσσα. Είναι δωρεάν. Σαφώς υπάρχουν και προγράμματα επιπληρωμή μέσα στην ίδια την πλατφόρμα, τα οποία αν θέλετε τα επιλέγετε. Πάντως και στη δωρεάν έκδοση έχει πάρα πολλές δυνατότητες η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει έτοιμα θέματα, τα templates που έχει, και να τα προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες ή μπορεί και να φτιάξει κάτι κενό από την αρχή, κάτι δικό του. Και κυρίως είναι εύκολη στη χρήση. Σαφώς στην αρχή κάθε τι καινούριο είναι δύσκολο, όμως μας καθοδηγεί το ίδιο το Genially
γιατί έχει μέσα και δικά του βίντεο που μας δείχνει πώς να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά και ψάχνοντας ανακαλύπτουμε πάρα πολλά πράγματα. Πώς συνδεόμαστε σε αυτήν? Αρχικά, πατώντας Genially στη μηχανή αναζήτησης, θα μας βγάλει σε αυτήν εδώ τη σελίδα. Όσοι έχουν λογαριασμό, είναι ήδη χρήστες του Genially, μπορούν να κάνουν login. Οι υπόλοιποι θα πατήσετε το Sign Up. Πατώντας το Sign Up, μας βγάζει εδώ. Μπορούμε να επιλέξουμε να κάνουμε σύνδεση μέσω του Gmail μας, του λογαριασμού του Gmail που έχουμε, ή και να χρησιμοποιήσουμε τον λογαριασμό Office 365, άμα είμαστε κάτοχοι της σουίτας του Office και έχουμε κάποιον ενεργό λογαριασμό, ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook, το Twitter και το LinkedIn. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτούς τους λογαριασμούς μας για να συνδεθούμε και να φτιάξουμε τη δική μας πλατφόρμα. Ανοίγοντας λοιπόν μετά τη σύνδεση, το κεντρικό πάνελ είναι κάπως έτσι. Τώρα το δικό μου το πάνελ έχει μέσα έτοιμα Genially. Στην αρχή θα σας βγάζει αυτό το Create Genially και από δίπλα ένα βίντεο με οδηγίες. Πατώντας λοιπόν στο Create Genially, μεταφερόμαστε σε αυτήν εδώ την οθόνη. Εδώ μας δείχνει τι μπορεί να κάνει. Παρουσιάσεις, presentations, μοιάζουν πάρα πολύ με τις παρουσιάσεις του PowerPoint, αλλά μας δίνουν μεγαλύτερη διάδραση. Μπορούμε να κάνουμε infographics, να δημιουργήσουμε και αφίσες μέσω αυτών, να σχεδιάσουμε παιχνίδια για να παίξουμε με τους μαθητές, να φτιάξουμε διαδραστικές κάρτες, να φτιάξουμε βίντεο, οδηγούς που μπορεί να χρειαστούμε, ένα χρονολόγιο, ας πούμε, σαν ένα μάθημα ιστορίας, ή να φτιάξουμε και ακόμη ένα ολόκληρο μάθημα. Πατώντας το Training Materials, μπορεί να μας οδηγεί σε μία σελίδα όπου ο καθένας μπορεί να φτιάξει ένα ολόκληρο μάθημα, κεφάλαια δηλαδή, μιας ολόκληρης ενότητας. Και στο More μπορείτε να βρείτε περισσότερα παιχνίδια, από παιχνίδια μαθηματικών, να κατασκευάσετε δηλαδή, υπάρχουν έτοιμα τα templates, μέχρι και να φτιάξετε και για το σπίτι σας, ας πούμε, να οργανώσετε τις ημέρες, τι θα μαγειρέψετε την εβδομάδα. Και στο τέλος, στο Blank Creation, σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε ό,τι εσείς θελήσετε να δημιουργήσετε. Πάμε να δούμε τώρα τα εργαστήρια δεξιοτήτων όπως τα έχουμε στη Δέλτα Δημοτικού στο σχολείο μας. Πρώτος άξονας για τη Δέλτα Δημοτικού είναι ο άξονας φροντίζω το περιβάλλον με υποενότητα την παγκόσμια φυσική κληρονομιά και αειφορία. Διαλέξαμε λοιπόν εδώ να ασχοληθούμε με την τοπική και φυσική κληρονομιά της Μακεδονίας και θα σας δείξω ένα Genial που έχουμε δημιουργήσει. Φτιάξαμε λοιπόν αυτή τη διαδραστική κάρτα. Φαίνεται, φαντάζομαι, κυρία Ζέρβα. Είμαστε εντάξει, γιατί άνοιξα καινούργια σελίδα. Ναι, ναι, αν κάτι δεν φαίνεται θα σας πω. Λοιπόν, αυτή η διαδραστική κάρτα, μπαίνουν τα διαδραστικά στοιχεία με καθυστέρηση ένα-ένα μέσα. Είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό για τα παιδιά, τους φαίνεται πολύ διαφορετικό από ότι το PowerPoint. Ας επιλέξω να πάω στο νομό δράμας. Πηγαίνοντας στο νομό δράμας, το Genially με οδηγεί σε μια άλλη καρτέλα, πάλι διαδραστική. Μιλάει για το Παρθένο δάσος φρακτού. Κατεβαίνουμε με τα βελάκια, γίνεται δηλαδή σαν ιστοσελίδα. Βλέπουμε εδώ πέρα κάποιες πληροφορίες για το δάσος και κάποια στοιχεία για τη χλωρίδα και την πανίδα. Μπορούμε να εισάγουμε φωτογραφίες, να εισάγουμε και κείμενο. Γυρνώντας πίσω, να σας δείξω και από τον ομό Πέλλας, τους καταράκτες της Έδεσας, πάλι σαν ιστοσελίδα, πάλι με πληροφορίες. Αυτή τη φορά έχουμε και ένα βίντεο. Το καλό με το Genially είναι ότι άμα ανοίξω αυτή τη στιγμή το βίντεο, θα δείτε ότι δεν παίζουν διαφημίσεις. Μπλοκάρει όλες τις διαφημίσεις του YouTube. Προχωρώντας παρακάτω, θα μιλήσουμε για την πολιτιστική κληρονομιά στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Την πολιτιστική κληρονομιά, λοιπόν, φτιάξαμε για τη Θεσσαλονίκη ένα Genially με μορφή παρουσίασης. Ξεκινάμε πατώντας το διαδραστικό στοιχείο που εμφανίζεται στην καρτέλα. Έχουμε εισαγωγή, έχουμε χρονολόγιο, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορείτε να φτιάξετε μία χρονολογική γραμμή. Έχουμε βίντεο, έχουμε και τα μνημεία. Τα μνημεία λοιπόν τα παρουσιάσαμε σε μικρές καρτελίτσες. Τι δυνατότητες μας δίνει εδώ?
Με τη δημιουργία παραθύρου, το οποίο θα σας το δείξει μετά η κυρία Ζέρβα, μπορούμε να βάλουμε τις πληροφορίες που θέλουμε. Βάζουμε λοιπόν τις πληροφορίες και πάλι μπορούμε να εισάγουμε ένα βίντεο και στο παράθυρο. Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή νέα καρτέλα, παραμένουμε στην καρτέλα που είμαστε. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλες ιστοσελίδες, όπως είναι το WordWall, και να φτιάξουμε παιχνίδια και να τα εισάγουμε μέσα στο Genially τα παιχνίδια αυτά. Ας πούμε, εδώ φτιάξαμε ένα παιχνίδι για τα πολιτιστικά μνημεία της Θεσσαλονίκης, όπου οι μαθητές κάνουν ένα γραμματισμό. Εδώ είναι η ομπρέλα του Ζογκολόπουλου. Τα σέρνουμε και σχηματίζεται το όνομα. Μέσα από αυτό μπορούμε να ελέγξουμε με ένα παιγνιώδη τρόπο τι έμαθαν τα παιδιά. Σαφώς τα εργαστήρια δεξιοτήτων δεν ελέγχονται, δεν είναι μάθημα να εξεταστεί, αλλά και πάλι θέλουμε να δούμε τι έχουν μάθει και κατά πόσο το δείχνουμε και σωστά. Και οικολογική συνείδηση. Αντί λοιπόν να κάνουμε μία παρουσίαση, να μιλήσουμε για τα ζώα που εξαφάνισε ή κάποιο φύλλο εργασίας, κάναμε ένα blackboard. Σε αυτό το blackboard βάλαμε τα ζώα που εξαφάνισε στην Ελλάδα και πάλι με τη μέθοδο του παραθύρου βάλαμε λίγες πληροφορίες για το κάθε ένα. Αποφεύγουμε έτσι τις μεγάλες παρουσιάσεις, οι οποίες και χρονοβόρες είναι και μπορεί να κουράσουν τους μαθητές. Για τον δεύτερο άξονα τώρα, ζω καλύτερα ευζήν, υποενότητα διατροφή, μαθαίνω να τρέφομαι σωστά, ασχοληθήκαμε με τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν. Μιλήσαμε λοιπόν για τη διατροφή των αρχαίων, διατροφή του χθες, τι έτρωγαν οι αρχαίοι. Μιλήσαμε για το κάθε πότε έτρωγαν. Έχουμε εδώ πέρα μία καρτέλα, μία παρουσίαση που πηγαίνει σε άλλες πληροφορίες. Και μπορούμε μέσα στο Genially να συνδέσουμε, δίνουμε εδώ πέρα την πιο αρχαία συνταγή και συνδέουμε τη μεσογειακή διατροφή του σήμερα. Συνδέουμε το Genially μας με ένα Padlet. Άλλο ένα εργαλείο που μπορείτε επίσης να κάνετε sign in, είτε με λογαριασμό Gmail, είτε με λογαριασμό της Microsoft. Βάλαμε εδώ πέρα για τη μεσογειακή διατροφή και προτρέψαμε τους μαθητές να φτιάξουν το δικό τους βιβλίο συνταγών, ένα Padlet μέσα στο Padlet και όλα αυτά συνδεδεμένα πάνω σε μια διαδραστική κάρτα Genially. Και όντως οι μαθητές μας ανήρτησαν τις δικές τους συνταγές και φτιάξαν το δικό τους βιβλίο συνταγών. Υπάρχει και εδώ πέρα η δυνατότητα φιλτραρίσματος για να ξέρουμε τι ανεβάζουν τα παιδιά. Έτσι έχουμε και εμπλοκή των μαθητών, διαδραστική εμπλοκή και οι ίδιοι μαθητές ψάχνουν, βρίσκουν και μαθαίνουν. Ο τρίτος άξονας με τον οποίο εμείς οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι μέσα στην τάξη ασχολούμαστε στα εργαστήρια δεξιοτήτων, είναι ο άξονας ενδιαφέρομαι και ενεργό, κοινωνική συνέστηση και ευθύνη, υποενότητα ανθρώπινα δικαιώματα, όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Εδώ θα σας δείξω κάτι διαφορετικό. Εδώ φεύγω από τη διαδραστική καρτέλα και φτιάχνω μια διαδραστική αφίσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάλι αποφεύγω τα χρονοβόρα PowerPoint που μπορεί να κουράσουν. Πατώντας αυτό εδώ πέρα το σηματάκι, μας δείχνει όλα τα στοιχεία που μπορούν να αλληλεπιδράσουν πάνω στην αφίσα μας. Αρχίζουν και αναβοσβήνουν, οπότε μπορούν και οι μαθητές αργότερα στο σπίτι, αλλά και μέσα στην τάξη, να πατήσουμε και να δούμε τις πληροφορίες. Βλέπουμε εδώ μια ζυγαριά η οποία μιλάει για τα δικαιώματα του παιδιού, χρονολόγιο και πατώντας τον τηλεβόα όλα τα δικαιώματα του παιδιού σε λίστα. Αυτό του αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά, γενικότερα όλη αυτή η διάδραση του Genially, γιατί δεν ξέρουν τι θα πατήσεις για να ανακαλύψουν κάτι ή τι θα πατήσουν αυτά για να ανακαλύψουν κάτι. Έχει δηλαδή και αυτό το κρυφό στοιχείο, το μη προβλέψιμο. Όπα, συγγνώμη λίγο. Γιατί, μισό λεπτάκι, να το ξανακάνω. Ωραία. Πάμε στο επόμενο, για τα δικαιώματα στην εκπαίδευση. Εδώ, πάλι έχω διαδραστική κάρτα, αλλά αυτό που θέλω να σας δείξω είναι ότι συνδέσαμε το Genially με ένα άλλο ψηφιακό εργαλείο, Mind Mapping, το Mind Master, όπου οι μαθητές φτιάχνουν τη δική τους ιδιοθύελα. Αυτά τα συμπληρώνουμε μαζί με τους μαθητές εκείνη την ώρα. Ανοίγει δηλαδή ο σύνδεσμος, μπαίνουμε στο Mind Master,
Δικαιώματα παιδιών στην εκπαίδευση, μιλάνε τα παιδιά και συμπληρώνουμε. Ή μπορούν και τα ίδια να τα δώσουμε πρόσβαση να μπουν και να συμπληρώσουν. Έτσι έχουμε εδώ πέρα μία ιδιοθύελλα και μία διάδραση. Επιτυγχάνουμε λοιπόν τη συμμετοχική μάθηση μέσα από όλο αυτό. Και τελευταίο, πριν προχωρήσουμε στο πρακτικό κομμάτι, να σας δείξω και το κομμάτι που ασχοληθήκαμε με μελέτες περίπτωσης, τα δικαιώματά μου είναι δική σου υποχρέωση, αντί να δώσουμε κάποιο φύλλο εργασίας, αντί να κάνουμε κάποιο PowerPoint, δώσαμε στους μαθητές τις εικόνες μέσα από το Genially, τις προβάλλαμε στο διαδραστικό πίνακα και έγινε η συζήτηση μέσα στην τάξη. Αυτά λοιπόν από εμένα. Θα προχωρήσουμε τώρα στην κυρία Ζέρβα, η οποία θα μας δείξει πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια διαδραστική καρτέλα Genially. Κυρία Ζέρβα. Καλησπέρα και από εμένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Θα φτιάξουμε μαζί μια διαδραστική κάρτα με το εργαλείο του Genially. Σκεφτήκαμε στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων και συγκεκριμένα στην ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον» και στην υποενότητα «Πολιτιστική, παγκόσμια και τοπική κληρονομιά», να δουλέψουμε διαθεματικά με τους μαθητές και τις μαθητριές μας. Δώσαμε λοιπόν, ενώσαμε τα εργαστήρια δεξιοτήτων με το κομμάτι της μελέτης περιβάλλοντος, όπου μιλάει στην Τετάρτη Δημοτικού για τη γνωριμία με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, με τους νομούς, τον τόπο μου. Και συνδέσαμε με όλα αυτά και το μάθημα της πληροφορικής. Ζητήσαμε λοιπόν από τους μαθητές και τις μαθητριές μας να φτιάξουν στο μάθημα της πληροφορικής παρουσιάσεις PowerPoint σε ομάδες. Τους αναθέσαμε από ένα μνημείο σε κάθε ομάδα της Θεσσαλονίκης, αφού αφορά μαθητές της Θεσσαλονίκης και μαθήτριες, και δημιουργήσανε στο μάθημα της πληροφορικής τα αντίστοιχα PowerPoint σύμφωνα και με τις πληροφορίες που είχαν συλλέξει στα εργαστήρια δεξιοτήτων και στη μελέτη περιβάλλοντος. Σκεφτήκαμε λοιπόν πώς θα μπορούσαμε αυτό να το κοινοποιήσουμε, να έχουν δηλαδή μετά την παρουσίαση αυτή μέσα στην τάξη, αφού παρουσιάσαν όλα τα παιδιά την εργασία τους στην τάξη, πώς θα μπορούσε αυτό να κοινοποιηθεί, να έχουν πρόσβαση οι μαθητές στις εργασίες των υπόλοιπων παιδιών και πώς θα μπορούσαν και οι γονείς να έχουν πρόσβαση και εικόνα των εργασιών αυτών. Πάμε λοιπόν μαζί τώρα, να μοιράσω λίγο την οθόνη μου, να φτιάξουμε μια κάρτα Genially, μέσω της οποίας θα μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα πρόσβασης. Φαίνεται η οθόνη μου? Ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν τώρα στο κεντρικό πάνελ, το δικό μου. Υπάρχουν ήδη δημιουργημένα κάποιες προηγούμενες παρουσιάσεις. Πατάμε λοιπόν Create Genially. Ερχόμαστε στο σημείο αυτό που σας έδειξε πριν και η κυρία Καραμανόλη. Θα επιλέξουμε εμείς το Interactive Image, γιατί είναι αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε, μία διαδραστική εικόνα. Εάν είμαστε στις πρώτες φορές που δημιουργούμε μία παρουσίαση, υπάρχει εδώ δεξιά το βιντεάκι, είναι περίπου 20 λεπτά, που μπορείτε να δείτε το πώς μπορείτε, οι οδηγίες για να δημιουργήσετε το διαδραστικό υλικό σας. Πατάμε λοιπόν το Create Image. Επιλέγουμε την εικόνα που έχουμε ήδη, αν θέλουμε, στο αρχείο μας. Μπορούμε και την ίδια στιγμή να την αναζητήσουμε, αλλά καλό είναι να οργανώσουμε το υλικό μας από πριν. Θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ να έχουμε ήδη οργανώσει το υλικό που θα βάλουμε στις καρτέλες μας από πριν, ούτως ώστε κατευθείαν να το εφαρμόζουμε στην πλατφόρμα. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε το κομμάτι το οποίο θα φαίνεται. Πατάμε Accept και προχωράμε. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι έτοιμο για να μπορέσουμε να ενώσουμε το διαδραστικό υλικό μας. Τη συγκεκριμένη εικόνα την έχω φτιάξει ήδη εγώ με την ζωγραφική τη συγκεκριμένη. Μπόρεσα και έβαλα τα εικονίδια. Βέβαια, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τις εικόνες και βήμα-βήμα μέσα από το Genially. Θα σας δείξω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Απλά για συντομία χρόνου την έχω ήδη εγώ ετοιμάσει και θα σας δείξω ενδεικτικά πώς διαφορετικά θα μπορούσε να γίνει. Αριστερά βλέπουμε ότι υπάρχει μία λίστα μεγάλη από Interactive Elements, όπου μπορούμε να επιλέξουμε ένα εικονίδιο για να βάλουμε σαν οδηγό στο διαδραστικό υλικό μας. Εγώ επιλέγω τώρα εδώ ένα, το οποίο είναι εικονίδιο, στο οποίο πάνω είναι κάτι γραμμένο, αλλά μπορώ να το σβήσω, δηλαδή έχω αυτή τη δυνατότητα, και να γράψω ότι από εδώ θα είναι η αρχή της διαδρομής των παιδιών στο συγκεκριμένο χάρτη. Δηλαδή μπορώ να επιλέξω να σβήσω αυτό που γράφει το εικονίδιο και να γράψω κάτι δικό μου. Εφόσον το έχω γράψει, έχω σημειώσει αυτό που θέλω, μπορώ να πάω εδώ στο εικονίδιο με το χεράκι,
Add Interactivity και να προσθέσω ό,τι θέλω στην κάρτα μου. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν προσθέτοντας τις οδηγίες. Φτιάχνω λοιπόν ένα παράθυρο για να βάλω τις οδηγίες. Όπως σας είπα, έχω οργανώσει ήδη το υλικό μου σε ένα Word για να μην χρειάζεται να γράφω, να ψάχνω εκείνη τη στιγμή. Παίρνω λοιπόν τις οδηγίες που θα ακολουθήσουν οι μαθητές, οι μαθήτριες ή οι γονείς που θα δουν τη συγκεκριμένη κάρτα. Όποιος δηλαδή μοιραστώ μαζί του αυτή την κάρτα. Μπορώ να προσθέσω και μία εικόνα. Και είναι έτοιμο το κομμάτι των οδηγιών. Αν θέλω, πατώντας Add, μπορώ να βάλω και ένα tooltip, να γράψω οδηγίες. Αυτό σημαίνει ότι όταν περνάνε το ποντίκι πάνω από το σημείο αυτό που βρίσκεται το εικονίδιο διάδρασης, θα μπορούν να βλέπουν ότι εδώ είναι οι οδηγίες. Κάθε φορά που προσθέτουμε ένα διαδραστικό αντικείμενο, μπορώ να πατάω εδώ επάνω δεξιά το ματάκι, το preview, και να βλέπω αν αυτό, λίγο μας καθυστερεί βέβαια, αν αυτό έχει όντως μπει σωστά. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ όντως, όταν θα πάει στην καρτέλα, θα γράφει οδηγίες και πατώντας πάνω βγαίνουν όντως τα βήματα. Πάμε, πατάμε edit και επιστρέφουμε στη δημιουργία της εικόνας μας. Όπως είπαμε λοιπόν, εδώ θέλουμε να φτιάξουμε μία διαδρομή στα μνημεία της πόλης. Ξεκινάμε λοιπόν με το νούμερο 1. Θέλουμε λοιπόν να βάλουμε σαν νούμερο 1 το Λευκό Πύργο. Σε αυτό το σημείο λίγο να σας δείξω πώς θα μπορούσαμε, αν δεν είχα τοποθετήσει εγώ τις εικόνες έτσι, δεν είχα ετοιμάσει την εικόνα με τη ζωγραφική, θα μπορούσα να πάω εδώ αριστερά στο Image, να επιλέξω Drag an Image, να διαλέξω μια εικόνα, για παράδειγμα το Λευκό Πύργο, να τον τοποθετήσω και κατευθείαν να βάλω την εικόνα επάνω στην κάρτα μου. Και να γίνει αυτό το σημείο που θα πατούσε ο μαθητής ή η μαθήτρια για να δει το διαδραστικό βίντεο ή οτιδήποτε άλλο, το διαδραστικό αντικείμενο. Τώρα, εγώ επειδή θέλω να το κάνω σαν βήματα, έχω ήδη φτιάξει τις εικόνες από πριν και θα βάλω σαν κουμπάκι, ας το πούμε έτσι, τους αριθμούς. Έχω λοιπόν βάλει το νούμερο 1, πατάω πάλι το Add Interactivity, το χεράκι, και τώρα εδώ επειδή θέλω να προσθέσω ένα βίντεο από το YouTube, πατάω Link. Έχω λοιπόν το link από το YouTube, το οποίο αναφέρεται στην ιστορία του Λευκού Πύργου. Παίρνω το link μου, το τοποθετώ στην μπάρα. Εδώ να προσέξετε, να επιλέξετε το Open Replacing Genially, έτσι ώστε να σταματάει να μπλοκάρει τις διαφημίσεις, όπως σας είπε πριν η κυρία Καραμανόλη. Γιατί αν το πατήσετε Open in a new tab, θα ανοίγει και θα παίζουν κανονικά οι διαφημίσεις. Και πάλι με το Add εδώ tooltip, μπορώ να βάλω ότι εδώ μια οδηγία, δες το βίντεο. Να ξέρει ότι όταν θα πατήσει εδώ πάνω, θα δει το βίντεο για το Λευκό Πύργο. Θεωρητικά λοιπόν, συμπληρώνουμε για τα μνημεία τα βήματα 2, 3, 4, 5 και ούτω καθεξής. Πάμε εμείς κατευθείαν στο βήμα νούμερο 6, για να δούμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε, όπως σας είπα πριν, ένα PowerPoint που έχουν φτιάξει τα παιδιά, οι μαθητές και οι μαθήτριες στο μάθημα της πληροφορικής. Έχουν λοιπόν κάνει μία εργασία τα παιδιά για την Αγία Σοφία. Βάζω λοιπόν εδώ το νούμερο 6, επιλέγω Add Interactivity και το PowerPoint θα το προσθέσω προσθέτοντας έναν link. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Έχουμε ανεβάσει τις εργασίες των παιδιών στο Drive μας και προσέχουμε να είναι το Drive, να έχουμε κάνει το Drive ανοιχτό σε όποιον έχει, να έχει πρόσβαση όποιος έχει το link. Έτσι λοιπόν προσθέτουμε κανονικά το link. Μπορούμε εδώ πάλι να βάλουμε στην οδηγία ότι εδώ θα δες την εργασία. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε του Αλέξανδρου και του Δημήτρη. Και πατώντας εδώ πάνω στο συγκεκριμένο σημείο, θα μπορέσει να ανοίξει μέσω του Drive η εργασία PowerPoint που έχουν κάνει τα δύο παιδιά. Και αντίστοιχα να συμπληρώσουμε και τα υπόλοιπα βήματα. Και πάμε και στο τελευταίο βήμα για να σας δείξω και κάτι διαφορετικό, πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα παράθυρο. Τώρα, εδώ έχω επιλέξει τον αριθμό 1, αλλά όπως σας είπα και πριν, αυτά όλα μπορώ να τα επεξεργαστώ. Άρα εγώ, αφού έχω το νούμερο 14 και δεν υπάρχει το νούμερο 14, επεξεργάζομαι, γράφω και συμπληρώνω τον αριθμό 14. Παίρνω λοιπόν τώρα το στοιχείο μου αυτό, το βάζω στο τελευταίο βήμα. Πατάω και πάλι Add Interactivity και εδώ τώρα θα φτιάξουμε ένα παράθυρο. Αν για παράδειγμα τα παιδιά είχαν κάνει την εργασία τους σε ένα Word, θα μπορούσα εγώ να πάρω το κειμενάκι του Word. Έχουμε εδώ λοιπόν ένα κείμενο για τα κάστρα που θεωρητικά το έχουν φτιάξει τα παιδιά. Το προσθέτω εδώ στο παράθυρό μου. Θα μπορούσα κάλλιστα και να γράψω εδώ
Αλλά με το copy-paste θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο, αν τα έχουμε ήδη οργανωμένα από πριν, να κάνουμε τις διορθώσεις ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Αλλά υπάρχει και η μπάρα επάνω, μπορώ να γράψω, να βάλω εικονίδια, emoji και ό,τι θέλω στο κειμενάκι μου εδώ. Επίσης, επιπλέον, μπορώ να βάλω εδώ πέρα τώρα και μία εικόνα. Σε οποιοδήποτε σημείο της παρουσίασής μου μπορώ να προσθέσω εικόνες στο παράθυρό μου. Ακόμη και βίντεο θα μπορούσα να προσθέσω. Το είδατε πριν και σε κάποια παραδείγματα που σας άνοιξε η κυρία Καραμανόλου. Προσθέτω πάλι ένα tooltip για να έχω την οδηγία ότι εδώ διάβασε πληροφορίες για τα κάστρα. Save. Και είναι έτοιμο και αυτό το βήμα μου. Οπότε θεωρητικά έχουμε συμπληρώσει όλα τα βήματα, αν έχουμε κάνει όλα τα βήματα για τα μνημεία της πόλης. Και πάμε στο τελευταίο βήμα που θέλουμε να προσθέσουμε ένα παιχνίδι. Εδώ τώρα θα μπορούσαμε να βάλουμε από εδώ από τα εικονίδια. Έχει, βλέπετε, πάρα πολλά από αυτά. Ας βάλουμε λοιπόν ως τέλος, να μπορώ να προσθέσω μια καρδούλα. Για να τους πω ότι μπράβο, έχεις ολοκληρώσει τη διαδρομή σου. Βάζω λοιπόν την καρδούλα, add interactivity. Εδώ θα βάλουμε ένα link. Έχουμε φτιάξει στο WordWall ένα παιχνίδι. Παίρνω λοιπόν το link του παιχνιδιού. Και πάλι προσθέτουμε σε όλους αυτούς, σε όλα αυτά τα links και τους υπερσυνδέσμους, να είναι πάντα προσβάσιμα σε όποιον έχει το link. Όποιος έχει τη διεύθυνση δηλαδή να μπορεί να έχει πρόσβαση. Και εδώ Open Replacing Genial για να αποφεύγουμε διαφημίσεις. Την οδηγία. Μπράβο. Μπορείς τώρα να παίξεις. Ή μπορούσαμε να πούμε συγχαρητήρια ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε να γράψουμε στα παιδιά. Και ξέρω ότι θα πατήσει και θα παίξει το παιχνίδι που του υποσχεθήκαμε. Να προσθέσω εδώ ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε και κάποια, πέρα από βίντεο, ήχο, συγγνώμη, πέρα από βίντεο, εικόνα κλπ, ότι μπορούμε να προσθέσουμε και ήχο. Εδώ στα εργαλεία, στα Interactive Elements, να πω ότι μπορείτε, επειδή έχει πάρα πολλά, να πληκτρολογήσετε. Για παράδειγμα, αν θέλω εγώ να βάλω ένα εικονίδιο για μουσική, μπορώ εδώ να βάλω μια λέξη κλειδί, παραδείγματος χάρη music, μου βγάλει εδώ τα εικονίδια που παραπέμπουν στη μουσική. Επιλέγω αυτό, για παράδειγμα. Το προσθέτω στην εικόνα μου και μπορώ να προσθέσω ένα αρχείο ήχου. Τώρα, αρχεία ήχου, να δείτε λιγάκι εδώ. Αρχείο ήχου από τον υπολογιστή χρειάζεται να έχουμε την premium έκδοση για να ανεβάσουμε. Μπορούμε όμως είτε να ηχογραφήσουμε κάτι, είτε και πάλι να προσθέσουμε ένα link από ένα αρχείο ήχου που έχουμε ανεβάσει στο drive μας, με τον ίδιο τρόπο που είδαμε και πριν, όπως κάναμε δηλαδή το PowerPoint. Τώρα, θεωρητικά έχουμε ολοκληρώσει, αν είχαμε βάλει και όλα τα βήματα στην καρτέλα μας, έχουμε ολοκληρώσει την διαδραστική κάρτα Genially. Μπορώ να ελέγξω με το preview και εφόσον έχω ελέγξει ότι όλα λειτουργούν και είναι έτοιμα, πατάω το All Set πάνω δεξιά του πυραυλάκι μου, ελέγχω ότι είναι πατημένο το public, βέβαια για το private πάλι πρέπει να έχουμε την premium έκδοση, αλλά ούτως ή άλλως εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να το μοιραστούμε, να δουλέψουμε είτε με συναδέλφους, είτε με γονείς, είτε με τους μαθητές και τις μαθητριές μας. Πριν από αυτό το βήμα βέβαια να σας πω, εδώ επάνω δεξιά υπάρχει και το collaborators, δηλαδή μπορώ εδώ να βάλω συναδέλφους που θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην επεξεργασία του Genially, της κάρτας που έχω φτιάξει. Αυτό σε περίπτωση που θέλω να φτιάξω κάτι σε συνεργασία με κάποιον άλλο συνάδελφο ή σε κάτι που μπορεί να θέλουμε να δημιουργήσουμε ταυτόχρονα με τους μαθητές και τις μαθητριές μας στην τάξη. Έχουμε λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, έχουμε πατήσει το All Set, είμαστε εδώ στο Public Online, άρα θα έχει πρόσβαση σε όποιον μοιράσουμε το link μας. Δίνουμε έναν τίτλο στην παρουσίασή μας. Για παράδειγμα, εδώ θα βάλουμε βόλτα στην πόλη, μάλλον στα μνημεία της πόλης μας. Μπορώ εδώ, αν θέλω, να βάλω μία μικρή περιγραφή μέχρι 300, μέχρι 300 στοιχεία για το τι είναι αυτό με το οποίο έχουμε μοιραστεί μαζί τους, δηλαδή ότι είναι οι εργασίες των μαθητών και των μαθητριών της Δέλτα Δημοτικού, για το μάθημα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Εφόσον λοιπόν είμαστε σε όλα έτοιμες και έτοιμοι, πατάμε All Set. Και είμαστε έτοιμοι είτε κατευθείαν να πατήσουμε εδώ και να δούμε κατευθείαν την παρουσίασή μας, είτε να πατήσουμε share και να μοιραστούμε, να πάρουμε το link για να μοιραστούμε την εικόνα, την παρουσίαση που έχουμε φτιάξει με όποιους θέλουμε να τη μοιραστούμε, είτε να την κατεβάσουμε σαν εικόνα ή σαν PDF. Πατάμε λοιπόν εμείς εδώ το share, κάνουμε copy στο link και δείτε λίγο τώρα πώς αυτό θα μας ανοίξει και πώς θα ανοίξει σε όποιον δώσουμε
πρόσβαση. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα είναι αυτό εδώ το εικονίδιο. Μπορεί να πατήσει αρχή, να δει τις οδηγίες βήμα-βήμα τι πρέπει να κάνει. Πατώντας το στοιχείο νούμερο 1, θα του ανοίξει βίντεο. Τελικά δεν... Ναι, μάλλον ούτε έτσι τις κόβει τις διαφημίσεις. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λοιπόν ανοίγει το βίντεο για το Λευκό Πύργο. Στο νούμερο 6 θα δούμε την εργασία των παιδιών, του Αλέξανδρου και του Δημήτρη, που έχουν κάνει εργασία για την Αγία Σοφία. Και στο νούμερο 14 βλέπουμε ότι ανοίγει την καρτέλα με τα στοιχεία για τα κάστρα που είχαμε προσθέσει, την εικόνα που είχαμε βάλει. Είναι όλα εδώ για να τα δουν τα παιδιά. Και τέλος, πατώντας εδώ βλέπουμε μπράβο, μπορείς να παίξεις, πατώντας λοιπόν εδώ, μπορούν κατευθείαν να μεταφερθούν στο World War και να ξεκινήσουν το παιχνίδι τους, επιλέγοντας, για παράδειγμα, έχουν εδώ την σύγχρονη εικόνα της καμάρας και επιλέγουν πώς ήταν κάποτε η καμάρα, κάνουν λοιπόν και ένα ταξίδι στο χρόνο, η παραλία τότε και η παραλία τώρα και ούτω καθεξής. Και κάπως έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε τις εικόνες και τις παρουσιάσεις μας, σίγουρα βήμα-βήμα και όσο περισσότερα... περισσότερες παρουσιάσεις δημιουργείται, ανοίγει και η φαντασία σας και η δημιουργικότητά σας, οπότε θεωρώ ότι θα σας είναι πιο εύκολο και θα ανοίγει πιο πολύ το μυαλό σας ότι μπορείτε να προσθέσετε και τι άλλο μπορείτε να φτιάξετε. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την παρουσίαση. Να πούμε λίγο για το 6 που είπατε για το link. Ναι. Πρέπει να είναι το link του ίδιου οργανισμού. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να βάλουμε αυτή τη στιγμή το link παιδιών του δικού μας σχολείου, γιατί έχουμε όλοι πρόσβαση μέσω της Microsoft και οι γονείς μέσω των παιδιών έχουν και αυτή πρόσβαση μέσω της Microsoft. Αν εσείς θελήσετε να το κάνετε εκτός Microsoft, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αντίστοιχα το Google Drive της Microsoft για να ανεβάσετε, το Google Drive για να ανεβάσετε τις παρουσιάσεις των παιδιών, για να είναι ελεύθερο. Ιδάλλως, άμα έχετε από τον οργανισμό, μπορείτε να, τον σχολικό οργανισμό που είσαστε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό. Και το Genially μπορεί να μπει και στο Teams, αν και εφόσον έχει αγοραστεί βέβαια από τον οργανισμό. Αυτά και από εμένα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Κυρία Φιντάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δύο εξαιρετικές συναδέλφους για την όμορφη παρουσίαση. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που κάνετε με τα τεταρτάκια του σχολείου μας. Νομίζω ότι όλοι ανυπομονούμε να τα εφαρμόσουμε και στα δικά μας παιδάκια. Σχετικά με τις απορίες σας στο chat, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και τα όμορφα λόγια σας. Να σας ενημερώσουμε ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στην όμορφη μερίδα μας θα σας έρθουν μέσω email σε όλους τους λογαριασμούς στους οποίους έχετε δηλώσει τις επόμενες ημέρες. Και έπειτα, σε ένα δεκάλεπτο, αν θέλετε, να συνδεθούμε στην επόμενη ενδιαφέρουσα ομιλία συναδέλφου της κυρίας Χατζηδημητρίου Μαριάννας, εκπαιδευτικού του σχολείου μας Αγγλικής Φιλολογίας, η οποία θα μας μιλήσει για την ανάγνωση. Θα επικεντρωθούμε σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διδασκαλίας μας και πώς μέσω ενός πολύ ενδιαφέροντος εργαλείου που έχει δημιουργήσει η Microsoft του Reading Coach και του Reading Progress, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας και να ενημερώμαστε για την πρόοδό τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε να βγούμε από αυτή την